Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Στις 12 περίπου το μεσημέρι έφτασε στο ΚΕΠ του Δήμου Νοτιού Πηλίου στην περιοχή των Καλών Νερών ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από το Δήμαρχο της περιοχής, καθώς επίσης βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συνεργάτες του Δημάρχου της περιοχής κ. Μιτζικού. Ο χώρος των ΚΕΠ έχει αναβαθμιστεί το τελευταίο διάστημα, ενώ από πλευράς του κ. Μιτζικού επισημάνθηκε ότι τρέχουν και άλλες παρεμβάσεις, με τη Δημοτική Αρχή να έχει ως γνώμονα την αναβάθμιση του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Θερμή ήταν η υποδοχή στον κ. Αυγενάκη και από τον Ιππικό Όμιλο Μιλαιών. Καταρχήν, να ευχηθούμε καλή χρονιά υγεία σε όλους, το πιο σημαντικό αγαθό για αυτή την περίοδο που διανύουμε. Όπως είπατε, έχουμε μεταστεγάσει το ΚΕΠ που ήταν στα Καλά Νερά εδώ πάνω στην επαρχιακή οδό. Θεωρήσαμε ως Δημοτική Αρχή ότι έπρεπε να τελευθούμε την υποδομή που υπήρχε, ώστε όλοι να έχουν καλύτερη και βέλτιστη πρόσβαση πάνω στην επαρχιακή οδό. Το ανακαινήσαμε. Έχουμε τους πάρα πολύ καλούς υπαλλήλους ώστε να εξυπηρετούν τον κόσμο. Και το μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι ακόμη και το καλοκαίρι να υπάρχει, αν είναι δυνατόν, και απογευματινές βάρδιες, ώστε να γίνεται ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι αυτή η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να χρησιμοποιήσουμε όλο τις υποδομές που έχουμε προς όφελος των πολιτών, και επιπλέον, όπως γνωρίζετε και σήμερα, θα έρθει ο Υπουργός ο κ. Αυγενάκης ώστε να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση ύψους 450.000 ευρώ που θα προσθεθεί και στην σύμβαση που είχαμε υπογράψει με την Περιφέρεια 120.000 ευρώ για την αναβάθμιση του γηπέδου της Γατζέας, που σημαίνει νέος χλωοτάπητας, πιο ασφαλής χλωοτάπητας για τους παίχτες και ιδίως για τα παιδιά και τις νέες ομάδες του Δήμου μας. Επίσης, νέα αποδυτήρια και επιπλέον βελτίωση, στην ουσία ένα καινούριο γήπεδο μπάσκετ, όπου εκεί με ασφαλές τάπητα, όπως προβλέπετε, όπου να ενισχύσουμε τον αθλητισμό στο Δήμο μας. Σε αυτό προστίθεται τις υπογραφές που κάναμε με τον ανάδοχο για τα 5 γήπεδα, 5x5, που θα αρχίσουν οι εργασίες το αργότερο σε 10 μέρες, μου είπε ο εργολάβος, που υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη σύμβαση, που θα γίνουν στις Μιλιές, στην τοπική κοινότητα Μιλαιών, στο Νεοχώρι, στη Σική, στη Μιλίνα και στο Τρίκερι. Και βεβαίως αυτές τις μέρες αναρτάται και η δημοπράτηση της Αργαλαστής, του γηπέδου της Αργαλαστής, παρομοίως με τη Γατζέα, ύψος 248.000 ευρώ. Είναι πραγματικά, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσουμε τις αθλητικές υποδομές στον Δήμο μας, και επιπλέον έρχομαστε και στο επίπεδο της υγείας, γιατί το Τσιλιάνιο, που είναι ακριβώς παραπέρα από το ΚΕΠ, θα το δούμε μαζί μετά, περιμένουμε την προκήρυξη των θέσεων των δύο γιατρών, των δύο νοσοκόμων και των ανθρώπων που θα έχουν τον ασθενοφόρο, ώστε να λειτουργήσει το Τσιλιάνιο πολυδύναμο ιατρείο προς όφελος όχι μόνο των δημοτών του Δήμου Νοτιού Πηλίου, αλλά και των επισκεπτών και των κατοίκων που έρχονται τους θερινούς μήνες, γιατί πραγματικά η θέση είναι πάνω στην επαρχιακή οδό, δεν θα χρειαστεί πολύ ωραία μεταφορά στον Βόλο, και πραγματικά θα ενισχύσει όλο το σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης του νομού μας. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός ξανακήθηκε στους χώρους του ΚΕΠ του Δήμου Νοτιού Πηλίου, κατ' οποίν έφτασε στο γήπεδο της Γατζέας, ενώ συνέχισε την περιοδία του με σταθμό στις Μιλιές και στη συνέχεια με υπογραφή συμβάσεων σε αρχοντικό στον Άγιο Γεωργιον Ηλίας.